Καταρχήν, για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Φαρούλη για την τιμή που μου κάνουν να παρευρίσκομαι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η συχνότερη όγκη του Μεσοθωρακίου εξαρτάται από την ηλικία και από το χώρο του Μεσοθωρακίου. Η όγκη του θύμου είναι η πιο συχνή στο πρόστιο Μεσοθωράκιο, η κύστη είναι στο μέσο Μεσοθωράκιο και οι νευρογενείς στο οπίστιο Μεσοθωράκιο. Εγώ θα ασχοληθώ μόνο με το θύμο, με τους όγκους του θύμου. Αυτή η όγκη συνήθως είναι καλοήθες, με καλοήθη χαρακτηριστικά, αλλά δυνητικά είναι διαιθητικοί όλοι. Δηλαδή, αν αφαιθούν, συνήθως η εξέλιξή τους είναι αυτή. Και περιβάλλονται από μία κάψα και η πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι η χειρουργική. Οι παθήσεις του θύμου που μπορεί να χρειαστούν χειρουργική παρέμβαση είναι η υπερπλασία του θύμου, το θύμωμα, θυμικό καρκίνωμα, η νευροενδοκρινής όγκη του θύμου, το θυμολίπωμα ή θυμικό λίπωμα και η κύστης του θύμου. Τώρα, η προσπέλαση για αυτούς τους όγκους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κύρια όμως από την θέση ανάπτυξης του όγκου, τις διαστάσεις του όγκου, την σχέση του με τα παρακείμενα όργανα και αν τα διηθεί ή όχι, ή αν υπάρχει υποψία, και από την εμπειρία φυσικά και την προτίμηση του θωρακοχειρουργού. Εδώ είναι ένα περιστατικό, ένας νέος 27 χρονών, που ήρθε σε μένα με αυτή την εικόνα, με έναν όγκο τεράστιο που δεν καταφέραμε να πούμε αν είναι από το μέσο μεσοθωράκιο ή από το πνεύμονα. Έκανε 2 μεσοθωρακοτομές για βιοψία και 2 άστοχες θωρακοτομές για χειρουργική θεραπεία. Και κρίθηκε μη χειρουργήσιμος. Υποβλήθηκε σε χημειοακτινοθεραπεία πριν το δεύτερο χειρουργείο με αριστερή θωρακοτομή και κρίθηκε μη χειρουργήσιμος. Και ήρθε σε εμάς με αυτή την εικόνα που βλέπετε στην αξονική εδώ αριστερά κάτω. Με τον όγκο του να βγαίνει από το θώρακα όπως βλέπετε στην πλάγια φωτογραφία του. Αυτός υποβλήθηκε σε μέση στερνοτομή αριστερή θωρακοτομή και αφαιρέθηκε αυτός ο όγκος που βλέπετε εδώ με αριστερή πνευμονεκτομή. Άρα ήταν λάθος η προσπέλαση για αυτόν τον όγκο με αριστερή θωρακοτομή εξ αρχής. Άλλος ένας νέος στην κατάταξή του έχει αυτόν τον όγκο στο μεσοθωράκιο, εδώ βλέπετε προς τα αριστερά και στην πλάγια αυτή. Υποβλήθηκε σε αριστερή θωρακοτομή, έγινε προσπάθεια να αφαιρεθεί και κρίθηκε μη χειρουργήσιμος γιατί δεν μπόρεσε να βγει ο όγκος του. Και πάλι είναι λάθος η προσπέλαση αυτή με αριστερή θωρακοτομή για έναν όγκο που εξορμάται από το μεσοθωράκιο και πιθανότητα να διηθεί και το πνεύμονα. Και αυτή είναι η ακτινογραφία του με την χειρητική η αριστερή, όπως βλέπω εγώ την οθόνη, και η πλάγια ακτινογραφία. Το μόνο που κέρδισε από το πρώτο χειρουργείο την λάθος προσπέλαση ήταν να κοπεί το φρενικό νεύρο. Τώρα για την θυμεκτομή, οι χειρουργικές τεχνικές είναι η διατραχυλική, η διαστερνική, διαστερνική και διατραχυλική μαζί, η θωρακοσκοπική και ρομποτική. Εγώ εξ αρχής να σας πω ότι δεν έχω εμπειρία ούτε με την θωρακοσκοπική χειρουργική, ούτε με την ρομποτική. Απλώς τα αναφέρω έτσι για ακαδημαϊκούς λόγους και εξάλλου τα περιστατικά που ασχολούμαι εγώ δεν είναι πρόσφορα για να υποβληθούν σε χειρουργική θεραπεία είτε με θωρακοσκοπική τεχνική είτε με ρομποτική. Η θωρακοσκοπική χειρουργική, η τάση σήμερα είναι να όλο και πιο πολύ να χειρουργηθούν οι ασθενείς με λιγότερο επεμβατικές τεχνικές. Γιατί έχουν μικρότερη πιθανότητα πρόκλησης μιας ασθενικής κρίσης, πράγμα που δεν το έχω δει εγώ στην πράξη. Έχουν λιγότερες σοβαρές επιπλοκές, λιγότερο πόνο. Και από όλα αυτά τα 5 που βλέπετε στην διαφάνεια, νομίζω το μόνο έτσι που είναι κοντά στην αλήθεια είναι ότι έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η ρομποτική θυμεκτομή, και πρέπει να σας πω και στις θυμεκτομές που γίνονται ρομποτικά ή θωρακοσκοπικά, είναι πολύ αυστηρά επιλεγμένα περιστατικά. Για τη ρομποτική θυμεκτομή, η πρώτη φορά έγινε μερική θυμεκτομή το 1 και το 3 έγινε ολική θυμεκτομή. Η διεθνής εμπειρία, πρέπει να σας πω, είναι ακόμα και σήμερα είναι πολύ περιορισμένη και είναι αυστηρά επιλεγμένα περιστατικά, όπως σας είπα πριν. Χρειάζεται πολύ καλή εκπαίδευση, πρέπει να είναι και καλή
χειρουργή, στην ανοιχτή χειρουργή, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν επιπλοκές που μπορεί να συμβούν. Για την διατραχυλική θυμεκτομή, η πρώτη έγινε από τον διάσημο πρωτοπόρο της θωρακοχειρουργικής, τον Σάουερμπρουχ, ο οποίος, πρέπει να σας πω, επειδή έχει πολλές επιπλοκές θανατηφόρες, του πήραν το δίπλωμά του και δεν του έφτανε αυτό, έπαθε και άνοια και είχε πολύ κακό τέλος, παρόλο που έζησε πολλά χρόνια, 74 χρόνια. Η τεχνική αυτή υιοθετήθηκε από τον Έλληνα, τον Ευάγγελο Παπατέστα, στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν την υιοθέτησαν οι περισσότεροι θωρακοχειρουργοί για λόγους που θα σας πω πιο κάτω. Ο Έλληνας αυτός ο Παπατέστας, ο διάσημος, πέθανε σε ηλικία 50 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια. Παρόλο που έγινε προσπάθεια από τον Κούπερ, ένας διάσημος θωρακοχειρουργός από το Καναδά, με τον ανυψωτή που έδειξε ο κύριος Φορούλης, πάλι συνεχίζει και είναι πολύ περιορισμένη η αποδοχή αυτής της τεχνικής. Αυτή είναι η εικόνα που, για να είναι διατραχυλική. Η διαστερνική τώρα είναι η πιο κλασική και η πιο αποδεκτή από τους περισσότερους θωρακοχειρουργούς ακόμα και σήμερα. Η πρώτη έγινε το 1939 από τον Μπλέλοκ, που δημοσίευσε τα πρώτα 20 περιστατικά. Η πρώτη εικόνα αυτή, η φωτογραφία δεξιά, εγώ δεν έχω καταφέρει να κάνω τόσο μικρή τομή για να κάνω στερνοτομή, ούτε αυτό είναι το συνηθισμένο σήμερα. Συνήθως είναι 2 με 2,5 εκατοστά κάτω από την σφαγητική εντομή και 2 εκατοστά πάνω από την... από εκεί που τελειώνει το στέρνο, από το πέρας του στέρνου. Και η τρίτη τομή νομίζω δεν εφαρμόζεται σήμερα. Η κλάμψη δεν νομίζω ότι την υιοθετεί κανένας θωρακοχειρουργός σήμερα. Ο Μαζαόκα και οι συνεργάτες του πρότειναν διαστερνική θωρακοτομή ευρεία για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είδαν ότι πολλοί ασθενείς που είχαν μία ασθένεια είχαν υποτροπή των συμπτωμάτων ή επιβάρυνση των συμπτωμάτων. Και το δεύτερο, ότι υπάρχει έκτοπος θυμικός ιστός σκόρπια στο μεσοθωράκιο και στο τράχυλο. Στο μεσοθωράκιο αναφέρονται οι στατιστικές ότι υπάρχει σε ποσοστό που φτάνει το 72%, ενώ στο τράχυλο γύρω στο 30-35%. Τώρα, αν είναι επανεπέμβαση που έχει προηγηθεί χειρουργείο και ξαναχρειάζεται ο ασθενής για κάποιο λόγο υποτροπής της νόσου, καλό είναι να έχει συνεννοηθεί ο θωρακοχειρουργός με έναν καρδιοχειρουργό, να έχει διαθέσιμο μηχάνημα εξωσωματικής και να έχει έτοιμα την μοιραία περιοχή, μυροβοβονική περιοχή, για ενδεχόμενο ανάγκες για να μπουν κάνολες στα μοιραία αγγεία. Πριν να κάνει κανείς να αρχίζει την επέμβασή του, καλό είναι να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ορισμένα πράγματα. Πού είναι τα φρενικά νεύρα στο συγκεκριμένο άρρωστο, πού είναι η ανώνυμος φλέβα, πού είναι η άνω κύλη και αν υπάρχει η διήθηση της άνω κύλης φλέβας ή αν την υποψιάζεται κιόλας, πρέπει να έχει κεντρική γραμμή στην μοιραία φλέβα πριν να ξεκινήσει το χειρουργείο του. Εδώ είναι ένας ασθενής που είχε έναν όγκο, όπως βλέπετε δεξιά στην πρώτη εικόνα, όπως βλέπετε την οθόνη αριστερά. Εδώ είναι η αξονική του, εδώ είναι η διαχειριστική φωτογραφία του, εδώ είναι το παρασκεύασμα και εδώ είναι η μεταχειριστική του ακτινογραφία και εδώ είναι μετά από την έξοδό του. Σε αυτόν τον άρρωστο δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί το φρενικό νεύρο. Ένας άλλος άρρωστος που είχε αυτόν τον όγκο από την άλλη μεριά τώρα, όπως βλέπετε στην ακτινογραφία, είναι αριστερά η αξονική του, εδώ είναι διαχειριστικά. Αυτός είχε καρκίνο θυροειδούς και υπήρχε υποψία μήπως έχει σχέση με το θυροειδή, αλλά τελικά δεν ήταν. Και εδώ είναι το παρασκευασμά του. Σε αυτό τον άρρωστο έγινε προσπάθεια και διασώθηκε το φρενικό νεύρο. Είναι σημαντικό πάντως ο χειρουργός να προσπαθήσει να διασώσει το φρενικό νεύρο, γιατί αυτοί οι άρρωστοι είτε έχουν μια ασθένεια, είτε υπάρχει κίνδυνος να εμφανίσουν μια ασθένεια στο μέλλον, καλό είναι να έχουν άθικτα και τα δύο φρενικά. Αυτή είναι η τυπική, έτσι στο μυαλό μου, πρέπει να είναι η τυπική εικόνα ενός αρρώστου που έχει μια ασθένεια και υποβάλλεται σε θυμεκτομή, να έχει αφαιρεθεί όλο το προπερικαρδιακό λίπος, να έχει αφαιρεθεί και από την τραχυλική χώρα,
και να έχει ελευθερωθεί κάποτε τους δύο πνεύμονες. Για το φρενικό νεύρο τα είπα. Τώρα, αν υπάρχει διήθηση παρακείμενων οργάνων και αγγείων, όταν είναι διηθημένη η ανώνυμης αρτηρία, θέλει αφαίρεση και αντικατάσταση. Όταν είναι η ανώνυμης φλέβα, δεν χρειάζεται να είναι αντικατάσταση, αλλά αφαιρείται με τον όγκο. Όταν υπάρχει διήθηση στην άνω κύλη φλέβα, είτε γίνεται μερική είτε ολική αντικατάσταση της άνω κύλης φλέβας με τοποθέτηση μοσχεύματος με σπιράλ. Η τεχνική παλιά που χρησιμοποιούσαμε, που την πρόλαβα και εγώ, να παίρνουμε την μείζωνα σαφηνή φλέβα και να την κάνουμε με σπιράλ, με Χέγκαρ και αυτά, σήμερα δεν χρησιμοποιείται, και είναι γιατί έχουμε διαθέσιμα μοσχεύματα που είναι πολύ καλά και δεν χρειάζεται να κάνει τέτοιους χειρισμούς. Όταν υπάρχει διήθηση του περικαρδίου, καλό είναι να βγει εν μπλοκ μετά του όγκου, και όταν υπάρχει διήθηση πνεύμονα, πάλι πρέπει ο χειρουργός να εξασφαλίζει μακριά όρια εκτομής από τον όγκο. Να βάζει clips εκεί που τελειώνει η αφαίρεσή του, και πρέπει να ψάξει τις δύο υποζωκωτικές κοιλότητες, διότι έχει παρατηρηθεί στατιστικώς οι ασθενείς που έχουν θύμωμα που διηθεί πνεύμονα σε ποσοστά που φτάνουν έως 60% έχουν εμφυτεύσει στον υποζωκώτα, είτε εξ αρχής είτε στα πρώτα 5 χρόνια από την διάγνωση. Και όταν ο χειρουργός θυσιάζει το φρενικό νεύρο, καλό, δεν χρειάζεται να κάνει αναδίπλωση του διαφράγματος, δηλαδή να το κατεβάζει κάτω. Εδώ είναι ένας ασθενής με σπάνιο νευροενδοκρινή όγκο του τύπου του άτυπου καρκινοειδούς του θύμου. Και αυτή είναι εδώ οι αξονικές του τομογραφίες, και εδώ η σχέση του με την πνευμονική αρτηρία. Αυτός ο ασθενής είχε 25 χρονών ήτανε, και είχε μετάσταση ενδοπνευμονικά στον αριστερό άνω λοβό που διηθιόταν κάπου τον όγκο. Εδώ στις φωτογραφίες είναι ο όγκος του, ο αριστερός άνω λοβός και η μετάσταση που είναι στη γλωσσίδα. Αυτός ο ασθενής μετά από 5 χρόνια εμφάνισε μετάσταση στο επινεφρίδιο και μετά από 3 χρόνια εμφάνισε μετάσταση στον εγκέφαλο, για τις οποίες χειρουργήθηκε και στις δύο περιπτώσεις, και συνεχίζει και είναι ελεύθερος νόσο τώρα 3 χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι ο ασθενής υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία για μικροκυταρικό καρκίνο και παρόλα αυτά έκανε αυτές τις υποτροπές. Εδώ είναι η μεταγχειρητική τοκτινογραφία. Εδώ είναι η κλασική εικόνα από όγκους που διηθεί πνεύμονα και περικάρδιο. Και εδώ είναι η άνω κύλη, εδώ είναι η ανώνυμος φλέβα, η αριστερή, και εδώ είναι η δεξία. Και εγώ πάντα προσπαθώ να αντικαταστήσω το έλλειμμα στο περικάρδιο για ευνόητους λόγους, γιατί είναι οι περισσότεροι νέα άτομα και υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστούν επανεπέμβαση. Οπότε τους προστατεύεις με κάποιο τρόπο τις καρδιακές κοιλότητες στην επανεπέμβαση. Ναι. Εδώ είναι ένα περιστατικό που είχε διήθηση άνω κύλης. Αυτός ο ασθενής υποβλήθηκε σε πρώην χειρητική χημειοακτινοθεραπεία. Εδώ βλέπετε ο όγκος του. Αυτή εδώ είναι η άνω κύλη φλέβα, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις εικόνες. Και εδώ το υπόλοιπο είναι ο όγκος του. Και εδώ είναι στην πλάγια ακτινογραφία. Εδώ είχε αποτιτάνωση στο κέντρο του όγκου. Εδώ ήταν η αγγιογραφία που του έκανα πριν να ξεκινήσει την χημειοακτινοθεραπεία του, και βλέπετε ο όγκος του είναι μέσα στην άνω κύλη φλέβα. Μετά από χημειοακτινοθεραπεία, αυτή είναι η αξονική του, και ο ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση με στερνοτομή, έγινε εκτομή της άνω κύλης φλέβας και μπήκε ένα μόσχευμα, αφαιρέθηκε και η αριστερή ανώνυμος φλέβα, μπήκε μόσχευμα στην άνω κύλη φλέβα σε αυτό το σημείο, και στην παρακολούθησή του ο ασθενής εμφάνισε εκ νέου σύνδρομο άνω κύλης φλέβας και είχε θρόμβωση που φαίνεται στην δεξιά εικόνα. Αυτό είναι το μόσχευμά του που έχει θρομβωθεί. Παρ' όλα αυτά, ο άρρωστος είναι 7 χρόνια, ελεύθερος νόσου και χωρίς συμπτώματα μυασθένειας, που πρέπει να πω ότι είχε βαριά μορφή μυασθένεια όταν είχε έρθει σε εμάς. Μία διαφάνεια για την μυασθένεια και την εγκυμοσύνη και το θύμωμα. Ένα ποσοστό, καταρχήν να πω ότι η εξέλιξη αυτών των αρρώστων είναι απρόβλεπτη, των γυναικών αυτών είναι απρόβλεπτη. Ένα ποσοστό παρουσιάζει ύφεση των συμπτωμάτων της μυασθένειας. Ένα περίπου 40%
έξαρση των συμπτωμάτων και ένα 50% παραμένουν αμετάβλητα. Και τα παιδιά σε ποσοστό 21 των νεογνών που γεννιούνται έχουν μια ασθένεια. Εδώ είναι η περίπτωση μιας νέας γυναίκας που είχε βαριάς μορφής μια ασθένεια και αντιμετωπιζόταν από τον νευρολόγο της, χωρίς να συμβολευτεί θωρακοχειρουργό ή ογκολόγο. Και η κατευθυντήρια οδηγία λέει κάθε ασθενής που έχει μια ασθένεια και έχει όγκο στο θύμο, υποχρεούται ο νευρολόγος να συμβολευτεί και θωρακοχειρουργό και ογκολόγο. Αυτή η κοπέλα υποβλήθηκε σε μέσα στερνοτομή και είναι αφαίρεση αυτού του θύμου. Η ασθένεια βελτιώθηκε πολύ. Μετά από 4 χρόνια ήρθε σε μένα ξανά με δύσμια μετά από μια γέννα που έκανε και είχε αυτή την εικόνα με την καρδιά να παρεκτοπίζεται δεξιά και δεν έχω την αξονική, είχε μία μάζα εδώ, θα σας την δείξω πιο μετά. Και μετά από την παρουχέτευση 3 λίτρων υγρού, που ήταν θετικό για μεταστατική νόσο από το θύμο, αυτή είναι η εικόνα της μετά από το άδειασμα του υγρού, υποβλήθηκε σε χήμιο ακτινοθεραπεία, ελάχιστα επηρεάστηκε από αυτό, κέρδισε κάτι η κοπέλα, αλλά παρέμεινε μάζα μεγάλη και υποβλήθηκε και αυτή είναι η εικόνα διεγχειρητική με αφαίρεση διαφράγματος, τμήματος του αριστερού κάτω λοβού. Εδώ βλέπετε έχει απελευθερωθεί τελείως η κατιούσα θωρακική αορτή, ο ισοφάγος εδώ. Εδώ το διάφραγμα λείπει όλο. Εδώ βλέπετε το σηκώτη και ο σπλήνας και εδώ είναι το παχιέντερο. Και μπήκε μόσχευμα για αντικατάσταση του διαφράγματος και 2 πλευρών που αφαιρέθηκαν μαζί με τον όγκο. Αυτή είναι η μεταγχειρητική ακτινογραφία. Βλέπετε ότι επειδή κατέβηκε με το μόσχευμα το διάφραγμα, ο πνεύμονας αριστερά εκτίθηκε πολύ καλά και εδώ είναι το παρασκεύασμα με το διάφραγμα. Αυτή η κοπέλα είναι με ελάχιστη δόση κορτιζόνης τώρα για την βαριά μια ασθένεια και είναι 8 χρόνια μεταγχειρητικά ελεύθερη νόσου. Τελευταίο περιστατικό που θέλω να σας το δείχνω για την βιοψία την προεγχειρητική. Αυτή είναι μια κοπέλα που πήγε με λίμωξη αναπνευστικού και είχε αυτή την ακτινογραφία και εδώ την εικόνα της αξονικής. Και επειδή υπήρχε υποψία μήπως πρόκειται για λέμφωμα, έγινε θωρακοσκοπική βιοψία από τον όγκο. Βγήκε ότι είναι θύμωμα βέβαια αυτό και η κοπέλα ήρθε σε μας και χειρουργήθηκε και έγινε αφαίρεση περικαρδίου και τμήματος του πνεύμονα. Εδώ βλέπετε η στεραφή του πνευμονικού παρενχήματος. Και βρέθηκε ότι ο όγκος της διηθούσε, εκεί που είχε γίνει η αφαίρεση για βιοψία, διηθούσε το πνεύμονα. Δεν ξέρω εγώ αν ήταν αυτή η διήθηση πρώτης θωρακοσκοπικής ή όχι, αλλά βάζει τη σκέψη στον λογικό άνθρωπο ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό από τη βιοψία κόλλησε εκεί ο πνεύμονας και έκανε αυτή τη μικρή διήθηση στο πνεύμονα. Σήμερα δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει θωρακοσκοπική βιοψία από έναν όγκο του μεσοθωρακίου, ούτε η Chamberlain, ούτε θωρακοσκοπικά. Είναι εφικτό να γίνει βιοψία στον αξονικό τομογράφο και να πάρθει ιστολογικό δείγμα. Γιατί παλιά λέγαμε, έχει λέμφωμα, δεν αρκεί το κυτερολογικό δείγμα, άρα πρέπει να κάνει χειρουργική βιοψία. Σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη για να γίνει χειρουργική βιοψία. Αυτή είναι η μεταγχειρητική της ακτινογραφία και η δεξιά εικόνα πριν την έξοδό της και γυρίζει σε εμάς με δύσπνοια μετά από 10 μέρες με μεγάλη περικαρδίτιδα και η πεζοκοτική συλλογή αμφωτερόπλευρα. Και έκανε ένα βαρύ ντρέσλερ που αντιμετωπίστηκε την ίδια μέρα με παροχέτευση του ενός ημιθωρακίου και του περικαρδίου και την δεξιά μεριά την επόμενη μέρα και αυτή είναι η τελική της εικόνα. Επιτρέψτε μου να σας δείξω έτσι μία διαφάνεια για την εμπειρία μου στο ιατρικό Αθηνών από 19 χρόνια. Έχουμε χειρουργήσει 184 ασθενείς με όγκους μεσοθωρακίου. Από αυτούς, οι 75 είχαν όγκους στο θύμο. Μυασθένεια είχαν οι 15. Κύστης είχαν οι 3 ασθενείς. Καρκίνωμα θύμου είχαν οι 3. Νευροενδοκρινής όγκη ήταν οι 3. Υπερπλασία του θύμου 12. Θυμολίπωμα 1. Και θύμωμα 38 περιστατικά. Και υπάρχει αυτή η πρόταση, τελειώνοντας, πώς να αντιμετωπίζει κανείς έναν όγκο του θύμου.
Εάν είναι μέχρι 3,5 εκατοστά η πρόταση είναι είτε διατραχυλική προσπέλαση, αν έχει εξοικείωση με αυτή την τεχνική. Δεύτερη επιλογή είναι η VATS και η τρίτη επιλογή είναι η ρομποτική και τελευταία η διαστερνική. Εάν ο όγκος είναι 3,5 με 5 εκατοστά, προτείνεται η ρομποτική ή η VATS και δεύτερη η διαστερνική θυμεκτομή. Και αν είναι ευμεγέθης θύμωμα, εάν υπάρχει υποψία για διήθηση παρακειμένων οργάνων, η μόνη σωστή λύση είναι η μέση στερνοτομή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Νταχάμπρα. Μη φύγετε, γιατί έχω μερικές ερωτήσεις. Ναι, είμαι σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν είπατε ότι για το φρενικό νεύρο ότι εσείς δεν κάνατε πτύχος του ημιδιαφράγματος. Ναι. Εγώ κάνω πτύχος του ημιδιαφράγματος και θα ήθελα να μου πείτε ποιος έχει δίκιο. Διότι είναι βέβαιο ότι η πτύχος του ημιδιαφράγματος βοηθάει. Και όπως δείξατε και στην τελευταία διαφάνεια, η αντικατάσταση του ημιδιαφράγματος δίνει πολύ χώρο στο πνεύμονα και είναι μια σχεδόν φυσιολογική κοινωνία. Γιατί λοιπόν να μην το κάνουμε? Μία ερώτηση είναι αυτή. Κάτι να απαντήσω σε αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση, για να τα πείτε μαζί, είναι σε αυτούς τους όγκους του θύμου αδένα που διηθούν διάφορες ζωμές του μισοδωρακίου, πότε σταματάμε και λέμε μέχρι εδώ και δεν πάμε παραπέρα? Γιατί υπάρχει κίνδυνος διεγχειρητικής ζημιάς. Ποιο είναι το κριτήριο για να σταματήσουμε? Ναι. Να ξεκινήσω αυτό σε έναν έμπειρο χειρουργό. Πότε λέμε ότι εδώ δεν πλησιάζουμε, δεν αντικαθιστούμε? Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Καταρχήν, παρέλειψα και είναι λάθος. Για να έχει κανείς καλά αποτελέσματα, δεν φτάνει να είναι καλός χειρουργός. Θέλει καλό αναισθησιολόγο, θέλει πολύ καλό νευρολόγο που ασχολείται με μία ασθένεια, γιατί πολλοί από αυτούς, όπως είδατε, έχουν βαριάς μορφής μία ασθένεια. Θέλει πολύ καλή μονάδα εντατικής θεραπείας και θέλει πολύ καλό γιατρό αξονικού τομογράφου να του συμβολεύει για τις εικόνες. Εγώ, από την εμπειρία μου τώρα μιλάω, δεν λέω στην Διεθνή Βιβλιογραφία πότε σταματάς. Σταματάω όποτε νομίζω ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Εάν δηλαδή η εικόνα, όπως αυτό το παιδί, ο νέος ήταν και είναι ελεύθερος νόσου τώρα, με σύνδρομο άνω κύλης φλέβας, δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να τον χειρουργήσω εξ αρχής, γιατί δεν θα το έβγαζα. Όταν όμως έκανε την μελέτη την τελευταία, μετά την χημειοκτενοθεραπεία του, και είδα ότι μπορεί να βγει, εγώ η πρότασή μου είναι να χειρουργηθεί. Όποιος ασθενής μπορεί να αντέξει. Αυτό, ναι. Να πω για την πλαϊκέσιο, για την αναδίπλωση του διαφράγματος. Και εγώ συμφωνώ ότι καλό είναι να την κάνεις. Όμως σε ένα χειρουργείο που είναι πολλές ώρες, δεν θα ήθελα να επιβαρύνω τον άρρωστο περαιτέρω, γιατί συνήθως είναι η παράλυση στο αριστερό ημιδιάφραγμα και αριστερά είναι πιο δύσκολοι οι χειρισμοί, με την έννοια ότι έχεις την καρδιά μπροστά σου και αυτό σε δυσκολεύει. Και το δεύτερο που δεν το κάνω, γιατί μετά από 1, 2, 3 χρόνια, αυτή η παράλυση του διαφράγματος ανεβαίνει πάνω και δεν μένει ποτέ στην ίδια θέση που τελειώνει το χειρουργείο. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Νταχάμπρα. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε την